Να ευχαριστήσω την Βρετανία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου για την πρόσκληση. Νιώθω πολύ χαρά που είμαι εδώ, πραγματικά. Ο κύριος Πρίτανης, αλλά και ο κύριος Αντιπρίτανης, μας έριξαν πολλά γάντια με τις τοποθετήσεις τους. Μπαίνω στον πειρασμό να σηκώσω κάποιο γάντι από αυτά. Θα ήθελα, καταρχάς δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ συμβολικό το ότι γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου μέσα σε συνθήκες σχεδόν οικουμενικών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Υπάρχει μία διάσταση και άλλη διάσταση σε αυτές τις κινητοποιήσεις που συνάπτεται με το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Το ότι δεν κινδυνεύουν επίσης και οι δικές μας ελευθερίες. Κινδυνεύουν οι ελευθερίες μας, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν κινδυνεύουν όταν Αμερικάνοι φοιτητές, οι οποίοι λένε να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα, μπαίνουν σε μαύρες λίστες όσο αφορά την εργασία. Όταν απαγορεύονται με βάση αντιτρομοκρατικό νόμο οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης. Τι θέλουν να πούνε οι Γερμανοί και η Γερμανία απαγορεύει τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης? Να σταματήσει μια σφαγή. Να σταματήσουν να σκοτώνονται παιδιά, γυναίκες, παππούδες. Όταν παιδιά στην Ελλάδα συλλαμβάνονται γιατί φοράνε την παλαιστινιακή μαντήλα. Όλα αυτά τι μας δείχνουν? Μας δείχνουν μήπως ότι αρχίζει μια εποχή νέου σκοταδισμού. Και γι' αυτό το Πολυτεχνείο στα 50 του χρόνια έχει ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία. Αυτά είναι συνθήματα τα οποία αντέχουν στον χρόνο και αντέχουν στον χρόνο γιατί η κατάσταση είναι τέτοια που δείχνει ότι αυτά ακόμα είναι ανεκπλήρωτα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλοι συμφωνούμε, όλοι το ξέρουμε, όλοι το λέμε ότι το Πολυτεχνείο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία, βεβαίως, δεν ήταν. Είχαν προηγηθεί 2 χρόνια αγώνων για δημοκρατικούς φοιτητικούς συλλόγους, είχαν δημιουργηθεί άτυπα διοικητικά συμβούλια όταν δεν επιτράπηκε να γίνουν κανονικές εκλογές, νοθεύτηκαν οι εκλογές. Είχαν γίνει κινητοποιήσεις για μαθήματα, για τις εξετάσεις, για ζητήματα του Πανεπιστημίου, αλλά για ευρύτερα δημοκρατικά ζητήματα. Είχαν γίνει 3-4 καταλήψεις σε σχολές. Ήρθε το Πολυτεχνείο ως αποκοίημα όλων αυτών, αλλά όχι μόνο ως αυτών. Ως μόνο αυτών. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία που αποκτήσαμε εμπειρία και επαφές και επικοινωνία μεταξύ μας, αποκτήσαμε ταυτόχρονα μία νέα συνείδηση. Τι συνείδηση, καταλάβαμε σε τι εποχή ζούσαμε. Και ήταν μία εποχή, ή μάλλον ήταν το τέλος μιας εποχής. Ήταν το τέλος της μεταπολεμικής εποχής. Μιας εποχής που αρχίζει με την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά όχι με την ήττα του φασισμού. Ξέρουμε ότι όλη η Ιβηρική Χερσόνησος είναι υπό το φασισμό. Ξέρουμε ότι δίχτυα και δυνάμεις υπάρχουν και τα βρίσκουμε μπροστά μας αργότερα, με τους παρακρατικούς, με τα αποσπάσματα θανάτου στη Λατινική Αμερική κτλ. Με την Γκλάντιο. Με την Γκλάντιο, καλά. Με όλα αυτά, ας πούμε, που ετοιμάζονται. Είναι ταυτόχρονα μια εποχή που αρχίζει με τη ρήψη πυρηνικών βομβών. Γιατί? Χωρίς να υπάρχει στρατιωτικός λόγος, στρατιωτική αιτία. Οι Ιάπωνες ήταν έτοιμοι να παραδοθούν. Γιατί? Ταυτόχρονα αρχίζει ο ψυχρός πόλεμος απέναντι στο νεοσύστατο σοσιαλιστικό σύστημα. Ο ψυχρός πόλεμος δεν αφορά το σοσιαλιστικό σύστημα. Αφορά κυρίως απομίζηση πόρων από τις κοινωνίες για να γίνουν βάσεις, εξοπλισμοί και επεμβάσεις. Και έχει και μια εσωτερική πτυχή που εδώ στην Ελλάδα τη ζούμε πάρα πολύ έντονα στο μετεμφυλιακό κράτος. Επίσης, ο ψυχρός πόλεμος αφορά μια διαδικασία πνευματικής και πολιτιστικής παραμόρφωσης των πληθυσμών. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά αποτελούν το έδαφος μέσα στο οποίο η γενιά αυτή που λέμε γενιά του Πολυτεχνείου και τα λοιπά μεγαλώνει. Αυτή, παραδείγματος χάρη, που στη δική μας εκδοχή του αντιαπικιακού αγώνα, γιατί υπήρχε και στην Ελλάδα εκδοχή του αντιαπικιακού αγώνα, ταυτόχρονα γίνονται αντιαπικιακοί αγώνες αυτή την περίοδο, είναι το Κυπριακό. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι και το εμφύλιος πόλεμος είναι μια μορφή αντιαπικιακού αγώνα.
στο Κυπριακό συμμετέχουν οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, τα ξαδέρφια μας. Όσοι είμαστε τότε 5, 6, 7, 8 χρονών, είχαμε ξαδέρφια 15, 20 χρονών, γειτονόπουλα. Αυτοί είναι στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό. Αυτοί είναι στις διαδηλώσεις για το 114. Όλο αυτό το κλίμα μεταφέρεται στις γειτονιές. Μεγαλώνουμε με αυτό. Μεγαλώνουμε με το αντιπολεμικό κίνημα. Μεγαλώνουμε μαθαίνοντας ότι οι Αμερικανοί νέοι δεν πάνε να στρατευτούν για να πολεμήσουν τους Βιετναμέζους. Ότι οι Γάλλοι νέοι επίσης δεν υποκύπτουν στα ζητήματα, όλα αυτά τα πολεμοκάπηλα συνθήματα για την Αλγερία. Γίνεται ο Μάης του 68, που δεν είναι ούτε Μάης ούτε το 68, είναι μια ολόκληρη δεκαετία. Όλο αυτό είναι μια προετοιμασία. Είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται και το δικό μας κίνημα. Και έτσι έρχεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου ως μια στιγμή αντίστασης όχι μόνο φοιτητικής, αλλά παλαϊκής. Έχει και μια άλλη πτυχή όμως αυτό. Έχει μια πολιτική πτυχή που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί το Πολυτεχνείο ακυρώνει όλη τη διαδικασία πολιτικοποίησης, μετάβασης, υποτίθεται, της Χούντας προς την ομαλότητα. Δηλαδή μια διαδικασία που οι προδικτατορικές ανώμαλες δυνάμεις, αυτές δηλαδή που φέρανε τη δικτατορία, θα ξαναπέρνανε τη σκυτάλη από τη δικτατορία και ούτε, πώς το λένε, και χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Χωρίς να έχει γίνει καμία σημαντική αλλαγή. Αυτό το ακυρώνει το Πολυτεχνείο. Βεβαίως, αυτή η συμβολή του Πολυτεχνείου στην κατάσταση στη χώρα μας, ας πούμε, και στην αλλαγή του κλίματος στη χώρα μας, το κάνει μισητό για πολλούς. Το κάνει μισητό για πολλούς. Το απεχθάνονται το Πολυτεχνείο, προσπαθούν να το υπονομεύσουν το Πολυτεχνείο. Δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, αλλά δύο πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι αποδίδεται ότι λένε ότι το Πολυτεχνείο δεν επέδρασε καθόλου στην πτώση της δικτατορίας. Μάλιστα, πρόσφατα, ο Υφυπουργός Παιδείας, πρόσφατα ενώ πριν από ένα χρόνο, όταν συζητιόταν ο νέος νόμος για τα ΑΕΗ, επικαλέστηκε πολύ γνωστά επιχειρήματα που λένε ότι η Χούντα δεν έπεσε από τους αγώνες ή από την αντίσταση, δεν υπήρχε αντίσταση, αλλά από τα δικά της ανομήματα και από την κυπριακή τραγωδία. Η αλήθεια είναι ότι η Χούντα δεν έπεσε στις 18 Νοεμβρίου του 1973, ότι έπεσε μετά από 6 μήνες μετά από ένα όργιο καταστολής, διώξεων και φυλακίσεων. Ωστόσο, το Πολυτεχνείο κατατρίχει όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλες αυτές τις δυνάμεις που το εκθρεύονται. Και δεν υπάρχει καλύτερη μαρτυρία. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι. Θα το διαβάσω γιατί θέλω να το πω όπως γράφτηκε. Και θα σταματήσω να σας ταλαιπωρώ. Είναι ένα απόσπασμα από ένα υπόμνημα που έστειλε ο Ευάγγελος Αδέροφ. Ο Ευάγγελος Αδέροφ, πολιτικός της προδικτατορικής δεξιάς, λεγόμενος γεφυροποιός γιατί έκανε γέφυρες με την δικτατορία, υπουργός Εθνικής Αμήνης επί της πρώτης κυβέρνησης Καραμαλή και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας από το 1981 στο 1984. Γράφει λοιπόν στο υπόμνημα αυτό που το απευθύνει στο Φέδων Αγγιζίκη, χουντικό πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Το απόσπασμα το αντλώ από άρθρο του Τάσου Κωστόπουλου στην εφημερίδα των Συντακτών. Γράφει λοιπόν ο Αβέροφ: αν σήμερα συμβεί ένα επεισόδιο όπως εκείνο του Πολυτεχνείου ή άλλο ανάλογο, δεν θα βοηθήσουν 15.000 άνθρωποι, αλλά 150.000 και έπειτα από λίγους μήνες 500.000, διαφόρων προελεύσεων και στάσεων. Τα άτομα αυτά δεν θα γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουν. Εδώ παρένθεση, πόσο υποτιμούν το λαό, αλλά θα το γνωρίζει άριστα η μικρά οργανωμένη και αποφασιστική μαχητική μειοψηφία, η οποία τελικά θα εκμεταλλευτεί την αναταραχή. Η νεολαία αντιδρόσα συμπαρασύρεται με κάθε ζωηρός αντιτιθέμενο στο καθεστώς. Το υπόμνημα διαβιβάστηκε στον Αμερικανό πρέσβη, Χένρι Τάσκα, και μέσω αυτού στο State Department. Επίσης, ο Μακαρέζος προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο, περίπου τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου του 1974, προβλέπει ότι το ερχόμενο φθινόπωρο δεν αποκλείεται επανάσταση, αυτή τη φορά προερχομένη εκ του λαού. Την ίδια
ανησυχία εκφράζουν αμερικανικές υπηρεσίες για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με το ότι ήδη έχει αρχίσει η πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση, έχουν πληγεί τα εισοδήματα των λαϊκών στρωμάτων και ο λαός βρίσκεται σε αναταραχή. Δεν υπάρχουν καλύτερες μαρτυρίες. Σας ευχαριστώ πολύ.